φιλοξενούμε τον κύριο Ματθαίο Στράτη, είναι Γενικός Γραμματέας Πασιδή. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές. Θα λέγαμε ότι προβληματίζει η απόφασή σας να στείλετε επιστολή και να ζητείτε και νομοθετική ρύθμιση για τηλεργασία, κάτι που θα απαμβλύνει και το κυκλοφοριακό. Το έχετε συνδέσει με τρόπο που δεν μένουν περιθώρια. Να σας πω, δεν φιλοδοξούμε η τηλεργασία να λύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Απλώς αυτό που λέμε είναι ότι θα συμβάλλει και σε κάποια άλλα πράγματα. Ναι. Και ασφαλώς θα βοηθήσει στην απάβληση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Όμως η τηλεργασία είναι θέμα εξυγχρονισμού του κράτους. Είναι στα πλαίσια αυτό που ζητούμε να προχωρήσουμε στη ψηφιακή εποχή, να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία, να μπορέσουμε να απλοποιήσουμε διαδικασίες, να καταπολεμήσουμε την γραφειοκρατία και να εξυπηρετείται ο πολίτης. Ναι. Είναι σε αυτά τα πλαίσια που βάζουμε, που θέτουμε το θέμα της τηλεργασίας. Πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, τέλος Ιουλίου, εγκρίθηκε νομοσχέδιο στην Ελλάδα για εφαρμογή της τηλεργασίας στο δημόσιο. Στην Κύπρο, στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, έχουμε αρχίσει διάλογο για το θέμα της τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Θεωρώ ότι είναι ορθό να ξεκινήσει και διάλογος για νομοθετική ρύθμιση, ούτως ώστε κάποια ζητήματα που μπορεί να προκύπτουν, που είδαμε κατά την εφαρμογή της τηλεργασίας κατά την περίοδο της πανδημίας, να ρυθμιστούν. Θεωρείτε ότι την περίοδο της πανδημίας που μεγάλος αριθμός δημοσίων υπαλλήλων ήταν στο σπίτι, σε τηλεργασία, ήταν πιο αποδοτική, ήταν αποτελεσματικό αυτό το μέτρο, είναι μετρήσιμο καταρχήν? Ναι, να σας πω, σε αρκετές περιπτώσεις ναι, ήταν πιο αποδοτική. Είχα συζητήσει με τον τότε εύφορο φορολογίας τον κύριο Τσανγκάριν, ο οποίος μου έλεγε ότι είχαμε μετρήσει την απόδοση των υπαλλήλων του τμήματος φορολογίας που εργαζόταν από το σπίτι, ναι, σε σχέση με την ίδια εργασία που υπήρχε, που είχαν στη δουλειά τους, στο γραφείο τους. Ναι, ένα τμήμα είναι αυτό και είναι συγκεκριμένος όγκος εργασίας. Ναι. Με την ίδια επιτυχία στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. Είχε εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν μελέτες και από άλλες χώρες που αποδεικνύουν ότι η τηλεργασία είναι εξίσου αποδοτική. Ναι. Περισσότερο ακόμη. Υπήρχαν περιπτώσεις που ήταν και περισσότερο. Δεν λέω ότι ήταν σε όλες τις περιπτώσεις πιο αποδοτική. Υπήρχαν αλλού πήγαινε καλά, αλλού πήγαινε καλύτερα. Όμως ήταν η πρώτη φορά που εφαρμοζόταν, ήταν το ετοιμαστικό στάδιο, δεν ήμασταν έτοιμοι. Τώρα μπορούμε ακριβώς να ετοιμαστούμε για να είναι και αποδοτική και επιτυχής. Ναι. Βεβαίως υπάρχει και η φιλοσοφία ή η προσέγγιση ότι αν δεν είναι συγκεντρωμένοι στο χώρο εργασίας τους κάποιοι, αν δεν συνεννοούνται, υπάρχουν τμήματα για τα οποία είναι δύσκολη η δουλειά εξ αποστάσεως, όταν χρειάζεται συνεννόηση με άλλα τμήματα, όταν γίνονται συσκέψεις. Βέβαια, έχουμε πει πολλά για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ναι, και βλέπουμε πόθενές και σχηρόγραφα ακόμα. Ναι, έχετε δίκιο. Είμαστε ακόμα στην Κύπρο σε ένα στάδιο που είδα και εγώ στην τηλεόραση πριν κάποιους μήνες, κάποιοι να κουβαλούν φακέλους με αμαξάκια. Μάλιστα. Πρέπει να ξεφύγουμε. Ναι, να μια επίσκεψη στη Βουλή θα μας πείσει. Ναι. Πρέπει να αλλάξουμε. Όμως πρέπει να πάμε μπροστά σαν τόπος. Η τηλεργασία στο εξωτερικό έχει εφαρμοστεί με επιτυχία. Και δεν μιλάμε για καθολική εφαρμογή. Μιλάμε ότι το 25% ας πούμε, θα εργάζεται με τηλεργασία. Δεν μιλάμε ότι θα είναι όλη η δημόσια υπηρεσία. Ναι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεκινήσει. Χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση ακριβώς για να θεσπιστούν κάποια πράγματα. Και από εκεί και πέρα ο σκοπός είναι να βελτιώσουν. Δεν πρέπει να βάζουμε, ούτε να αντιστεκόμαστε, ούτε να βάζουμε εμπόδια στον εξυγχρονισμό. Στον εξυγχρονισμό, και έχετε δίκιο σε, ναι, αυτό. Θα προτείνατε, εάν μπείτε σε ένα διάλογο για αυτό το θέμα και αν σας απαντήσουν θετικά, ναι, ότι ναι, έχετε δίκιο, υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες, είστε πρόθυμοι να συμβάλλετε στο να ολοκληρωθεί μια πρόταση, να γίνει μια πρόταση εφαρμόσιμη και ολοκληρωμένη? Βέβαια. Είναι
Κοιτάξτε, η Παρασκευή έχει τονίσει, δεν ξέρω από τον καιρό που έχω αναλάβει εγώ, τουλάχιστον το έχω τονίσει αρκετές φορές, ναι, ότι η Παρασκευή είναι υπέρ του εξυγχρονισμού του κράτους, υπέρ του να βοηθά και να εξυπηρετεί τον πολίτη και υπέρ της ψηφιοποίησης της δημόσιας υπηρεσίας. Θεωρώ ότι η δημόσια υπηρεσία είναι το άρμα με το οποίο η Κύπρος θα πάει μπροστά. Θέλουμε σύγχρονη δημόσια υπηρεσία για να μπορέσει ακριβώς ο τόπος μας να πάει μπροστά. Ναι. Και σας λέω εγώ τώρα που είμαι ιδιωτική υπάλληλος, γιατί να μην υπάρχει και για μας ευέλικτη μορφή απασχόλησης, για παράδειγμα. Μα ξεκινήσαμε ήδη, σας έχω πει, στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα τη συζήτηση για εφαρμογή της τηλεργασίας των ιδιωτικών τομέα. Ναι. Για να δούμε αν θα έχει θετική ανταπόκριση, κύριε Στράτη. Γιατί ναι, σίγουρα θέλουμε όλοι τον εξυγχρονισμό. Η δημόσια υπηρεσία ακόμη λειτουργεί με φακέλους και βουνά φακέλους, δεν είναι ένας και δύο. Και βλέπουμε τι γινόταν στο κέντρο εξυπηρέτησης του πολίτη, που αναγκάστηκε σε μικρό χρονικό διάστημα να ψηφιοποιηθεί και να γίνονται όλα ηλεκτρονικά και μηχανικά. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να εργαστούμε όλοι. Η Πασιδή θα βάλει πλάτη σε αυτό το θέμα ακριβώς για να προχωρήσει. Χωρίς να βάζουμε πάνω απ' όλα συντεχνιακά συμφέροντα. Ναι. Βάζουμε πάνω απ' όλα τον εξυγχρονισμό, το καλό του τόπου. Γι' αυτό θα κάνει ό,τι χρειάζεται η Πασιδή για να προχωρήσει. Θέλω να σας ρωτήσω και για το θέμα της ακρίβειας. Αλλάζω θέμα, γιατί ναι, θα το συζητήσω και στη συνέχεια με το λιανικό εμπόριο. Ναι. Αποφασίσατε κάποιες δράσεις? Βέβαια. Κοιτάξτε, είμαστε και εμείς καταναλωτές. Όλοι. Είμαστε εργαζόμενοι. Όλοι. Ναι. Ακριβώς. Το θέμα της τιμής των καυσίμων, του ηλεκτρικού ρεύματος, γενικά της ακρίβειας μας απασχολεί. Έχουμε ζητήσει να συγκληθεί το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Εμπόρου, η αρμόδια συμβουλευτική επιτροπή, με σκοπό ακριβώς για να τα συζητήσουμε. Θα κάνουμε κάποιες εισηγήσεις εκεί. Μας απασχολεί το θέμα της ακρίβειας. Ασφαλώς μας απασχολεί. Ναι. Και έχετε αποφασίσει να κάνετε συγκεκριμένες δράσεις με συνδέσμους καταναλωτών, έτσι μια πρωτοβουλία. Ναι. Τώρα μπορείτε να συμβάλλετε στο να φρεναριστεί λίγο η ακρίβεια? Θα προσπαθήσουμε. Ναι. Θα προσπαθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Έχω ακροατές που λένε για τη συζήτηση που κάναμε με το θέμα του ευέλικτου εις μορφής απασχόλησης, ότι ναι, το κυκλοφοριακό λύνεται και με διαφορά ωραρίου. Βέβαια. Που πάλι θα μπορούσε να δώσει το καλό παράδειγμα η δημόσια υπηρεσία. Έχουμε συζητήσει ως Πασιδή με τον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Καρούσο, ναι, το θέμα ευέλικτου ωραρίου. Ως Πασιδή έχουμε συμφωνήσει. Αυτό που ξέρω είναι ότι η συζήτηση που ακολούθησε είναι για τα σχολεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τι ώρα πρέπει να αρχίσουν κλπ. Κάπου εκεί δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση. Η δημόσια υπηρεσία έχει συμφωνήσει, έχουμε συμφωνήσει εμείς στο ευέλικτο ωράριο. Ναι. Και έχετε συμφωνήσει, αλλά δεν είναι εφαρμόσιμο, σωστά? Ακόμη δεν εφαρμόστηκε, γιατί είναι το θέμα γενικά το κυκλοφοριακό. Θέλει μια συνολική αντιμετώπιση. Θέλει ευέλικτων ωράριων, είναι τα σχολεία, είναι τα μέσα μεταφοράς. Θέλει μια συνολική αντιμετώπιση. Εν πάση περιπτώσει, εμείς το θέμα του ευέλικτου ωραρίου, η Πασιδή είναι θετική. Ναι. Για να δούμε εάν θα εφαρμοστεί, αν θα αλλάξει κάτι. Γιατί σίγουρα κάτι χρειάζεται να αλλάξει, να αποφύγουμε τις ώρες αιχμής. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Το ζούμε καθημερινά. Το ναι, ζούμε καθημερινά, γιατί και εμείς ερχόμαστε το πρωί. Μπορεί να χρειαστεί μισή ώρα, 40 λεπτά για να έρθουμε στη δουλειά μας. Μας ταλαιπωρεί όλους. Είναι μεγάλη το αλήθεια. Κυκλοφοριακό. Βέβαια. Άρα χρειάζονται πρωτοβουλίες, κύριε Στράτη, και αρχίστε εσείς ως Πασιδή, που είστε η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού. Ναι. Η Πασιδή αναπτύσσει πρωτοβουλίες, δράσεις προς αυτές τις κατευθύνσεις. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Έγινε. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας. Γεια.